Στο έλεος της βροχής χθες η Πάτρα με τους καταστηματάρχες του κέντρου να προσπαθούν με σκούπες και ό,τι άλλο μέσο έβρισκαν να πολεμήσουν τα νερά που είχαν κατακλείσει τους δρόμους. Η Ρήγα Φεραίου είχε μετατραπεί σε ποτάμι, όπως και άλλες κεντρική οδή της πόλης. Αρκετά φρεάτια ήσαν βουλωμένα και λόγω των σκουπιδιών, με αποτέλεσμα τα νερά να μην διοχετεύονται στους υπονόμους. Έχουν πλημμυρίσει 4 υπόγεια, έτσι, μαζί και της πολυκατοικίας. Αν τα καταστήματα δίπλα και παραδίπλα, όλα. Πλημμύρισε όμως και το Δημαρχείο της Πάτρας. Μεγαλύτερες ζημίες συνέβησαν στο γραφείο του Δημάρχου, το οποίο εκενώθηκε, ενώ ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατούσε είναι το γεγονός ότι το νερό πέρασε από τον πρώτο όροφο μέσω του πατώματος σε όλα τα γραφεία του Ισογείου. Κάτι μερικά από τους ήχους στήλοι θα ανάσεις αυτούν από τον φωτισμό. Έτσι, να αφήνω εδώ να δούμε τι άλλο κάνουμε. Δεν ενημερώνετε κανένα που γίνεται, μαθαίνω εγώ από την τηλεόραση ότι γίνεται να του πήγε έξω. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το Δημαρχείο πλημμύρισε γιατί λόγω της μεγάλης ποσότητας νερού που έπεσε και καθώς τα εσωτερικά λούκια δεν μπόρεσαν να διοχετεύσουν το νερό, με αποτέλεσμα αυτό να πλημμυρίσει τους εσωτερικούς χώρους του Μεγάρου. Επειδή η νεροποδή ήταν πάρα πολύ ισχυρή, τα λούκια δεν κρατήσαν τα νερά και ήρθαν μέσα στο γραφείο μου και έβρεχε λες και ήμουν απ' έξω. Παρότι ήμουν εκείνη τη στιγμή μέσα, σβήσαν τα φώτα και άρχισε να βρέχει καταρακτοδός. Η πυροσβεστική δέχθηκε αρκετές κλήσεις για πλημμύρες σε υπόγεια. Σημειώθηκαν διακοπές ρεύματος, ενώ πολλά φανάρια δεν λειτουργούσαν. Αυτό είναι από το τραύμα που έκανε, έτσι, αυτό είναι... Ξαναγέννησε πάλι. Είχαμε περίπου τους 40 πόντους νερό. Αυτή τη στιγμή είναι 10. Έτσι. Η θάλασσα στο Ρίο, στην κυριολεξία, άλλαξε χρώμα λόγω των φερτών υλικών που κατέβαζαν οι χύμαροι. Στο μεταξύ, παρατηρήθηκε και η υπερχείληση των χυμάρων σε κάποιες περιοχές, χωρίς ωστόσο να σημειωθούν προβλήματα. Στο μεταξύ, λόγω των πλημμυρών στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, ξέσπασε κόντρα μεταξύ Δημοτικής Αρχής και εργαζομένων. Ο Αντιδήμαρχος Γιώργος Σιγαλός υποστήριξε πως θα έπρεπε οι εργαζόμενοι να σταματήσουν την απεργία και να καθαρίσουν τα φρεάτια. Όμως ο συνδικαλιστής Χρήστος Ιατρού τον αντέκρουσε. Για να μπορέσουμε να συγκεντρώσουμε αυτές τα απορρίμματα που πάνε στον δρόμο, ας ευελπιστώ μέχρι το βράδυ και τα σωματεία να επανακαθορίσουν τις στάσεις τους με βάση τις καιρικές συνθήκες, γιατί σίγουρα οι δημότες θέλουν τη βοήθεια μας αυτές τις μέρες και τα αυτοκίνητα πρέπει να βοηθήσουν αυτές τις μέρες και οι εργαζόμενοι να δώσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Διαμηνήσαμε στην υπηρεσία και στη Δημοτική Αρχή να χρησιμοποιηθεί προσωπικό ασφαλείας για τις έκτακτες περιπτώσεις, όπως αυτές της πλημμύρας. Εμείς δεν είπαμε αν θα είναι 5 ή 10 άτομα, να χρησιμοποιηθούν όσο κρίνουν αυτοί απαραίτητο προσωπικό, ούτως ώστε να αντιμετωπίσουν τα φαινόμενα αυτά. Εάν δεν το έχουν κάνει, είναι η δική τους η ευθύνη. Για να βγαίνει ο κύριος Σιγαλός σήμερα και να ορίεται ότι να σταματήσουμε την απεργία, γιατί η πόλη κινδυνεύει, πιθανώς να μην το κάνανε στο βαθμό ή στην έκταση αυτό που θα έπρεπε. Δεν θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει τα σωματεία τους να τιμωρούν τους πολίτες, γιατί αυτή η απεργία δεν γίνεται κατά της κυβέρνησης, οι δημότες την πληρώνουν. Το προσωπικό ασφαλείας είναι, π.χ. γιατί μιλάμε για την καθαριότητα, έχει σχέση για τα νοσοκομεία, για τα σχολεία κλπ. Δεν έχει σχέση με την πόλη. Κάνουμε πολύ μεγάλο αγώνα.